16ο αιώνα, οι Βενετοί έδωσαν στην πόλη το σημερινό της όνομα, που το πήρε από το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στη Χερσόνησο του Λιμένα. Η μικρή αυτή βυζαντινή εκκλησία περιέχει σπάνιες τοιχογραφίες του 8ου και 10ου αιώνα. Ο μικρός ναός είναι άγνωστος για τους πιο πολλούς, έτσι αποφάσισα να σας τον συστήσω. Απέχει 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Στην τοποθεσία αυτή που είναι ασφαλής και προφυλαγμένη άραζαν τα πλοία τη βυζαντινή και τη βενετσιάνικη περίοδο. Ο όρμος αποτελούσε το κύριο λιμάνι της περιοχής για αρκετούς αιώνες. Στους βενετσιάνικους χάρτες σημειώνεται ως Porto di San Nicolo, δηλαδή λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Εδώ συνάντησα και τον αντιδήμαρχο πολιτισμού του Αγίου Νικολάου, το Χάρη Αλεξάκη. Χάρη Αλεξάκη, έκανα ένα άτυπο γκάλωπ με αφορμή αυτή την εκπομπή και αυτό το αφιέρωμα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Ρώτησα φίλους και γνωστούς που δεν μένουν εδώ, αγαπούν όμως τον Άγιο, από πού πήρε η πόλη το όνομά της. Θέλω να σε πληροφορήσω ότι δεν ήξερε κανείς. Και θέλω να μας ξεναγήσεις αυτή την πανέμορφη ιστορική γωνιά του Αγίου Νικολάου της πόλης σου. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, το όνομα από Άγιος Νικόλαος την πήρε από αυτό εδώ το εκκλησάκι. Είναι μια εκκλησία που κατασκευάστηκε τον 8ο-9ο αιώνα. Είναι από τις πιο παλιές που υπάρχουν στην περιοχή και πολύ ενδιαφέρουσα, τοιχογραφίες μέσα, μνημείο σημαντικό της πόλης μας και σημείο αναφοράς μας. Γίνονται πάρα πολλοί γάμοι Ελλήνων και ξένων εδώ. Κυρίως Ελλήνων είναι λόγω και αυτής της σημασίας της εκκλησίας για την πόλη του Αγίου Νικολάου, αλλά γίνονται και ξένων. Είναι σημείο αναφοράς για τους γάμους της περιοχής μας, γιατί είναι μια πολύ όμορφη χώρος, αλλά και πολύ σημαντικό για την ιστορία της πόλης. Από εδώ πήρε, όπως είπες, ο Άγιος Νικόλαος το όνομά της. Πιθανόν επειδή δεν είναι στο κέντρο και είναι λίγο έξω από την πόλη, γι' αυτό πολλοί κόσμοι να μην την γνωρίζουν. Όμως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκκλησία με σημαντικά ιστορικά στοιχεία. Να πούμε ότι υπάρχουν μέσα τοιχογραφίες, πρώτα στρώματα, υπάρχουν τοιχογραφίες από την περίοδο της οικονομαχίας και είναι αρκετά σπάνιο να βρεθούν αντίστοιχα ευρήματα στην περιοχή μας.